Ο Ντόναλντ Τραμπ κάνει θριαμβευτική είσοδο στο Madison Square Garden για να παρακολουθήσει τους αγώνες του UFC 309. Συνοδευόμενος από τον διευθύνοντα σύμβουλο του UFC Dana White, τον Donald Trump Jr., τον Elon Musk, τον Robert Kennedy Jr., τον Mike Johnson, την Tulsi Gabbard και άλλα μέλη του υποψήφιου υπουργικού του συμβουλίου, ο εκλεγμένος Αμερικανός πρόεδρος αποθεώνεται από όλο το στάδιο. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής του UFC υπερασπίστηκε τον τίτλο του και πανηγύρισε χορεύοντας σαν τον Trump. Τον χορό του επανέλαβε και ο ίδιος ο εκλεγμένος Αμερικανός πρόεδρος. I also want to say a big, big thank you to President Donald Trump for being here tonight. Αφού το έφυγαν μετά τη 1.30 τα ξημερώματα, ο Ντόναλντ Τραμπ παρέα με τον Μάσκ, τον πρωτότοκο γιο του και τον Ρόμπερτ Κέννεντι Τζούνιορ έφαγαν μπέργκερ και τηγανιτές πατάτες στο αεροσκάφος του εκλεγμένου Αμερικανού πρόεδρου. Ο Έλον Μάσκ ήταν παντού και πάντα πλάι στον Ντόναλντ Τραμπ. Το γερμανικό περιοδικό Spiegel τους χαρακτηρίζει το διαβολικό δίδυμο και πως ο Μάσκ είναι ο σκιώδης πρόεδρος της Αμερικής. Ο Έλον Μάσκ δεν είναι μόνο ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, αλλά αναδείχθηκε πολύ σύντομα και σε έμπιστο του Ντόναλντ Τραμπ. Σπάνια στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών έχει υπάρξει τέτοιος ανίερος συνδυασμός εξουσίας και χρήματος. Αν κοιτάξει κανείς προσεκτικά, φαντάζει ξεκάθαρο ότι ο Μάσκ και όχι ο Τραμπ θα κυβερνήσει τη χώρα στο μέλλον. Στο περιοδικό Spiegel αναφέρεται μεταξύ άλλων πως καμία απόφαση του Τραμπ δεν έχει ληφθεί χωρίς την επιρροή του Μάσκ. Αξιοσημείωτο είναι ότι ο Μάσκ δηλώνει ανοιχτά πως προτιμά τον επιχειρηματία Χάουαρντ Λούτιν και υπουργό οικονομικών, αντίθετα με την επιθυμία του Ντόναλντ Τραμπ, όπως αποκάλυψε η Wall Street Journal, να δώσει τη θέση στον οικοδεσπότη του Fox Business Network, Λάρι Κούντλου. Αξιοσημείωτη είναι επίσης η αντίθεση του Έλον Μάσκ στις δηλώσεις του Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Αλλά США не лише потенційний посередник в переговорах, це країна, яка надає величезні обсяги допомоги Україні. І яка може спонукати нас до того, щоб ми сіли за стіл переговорів. Ми незалежна Україна, і ми, мені здається, в час цієї війни наш народ, і я особисто в перемовинах зі Сполученими Штатами Америки і з Трампом, і з Байденом, і з іншими європейськими лідерами довели, що ми, що з нами риторика «сідай і слухай» не працюючи. Ο μεγιστάνας της τεχνολογίας απορρίπτει με δεικτικό και ίσως ηρωνικό τρόπο τις δηλώσεις του Ουκρανού Προέδρου. Η αίσθηση του χιούμορ του είναι εκπληκτική. Just moments ago we got the announcement out of Mar-a-Lago that Donald Trump is selecting Chris Wright to be his energy secretary. That is an important position that holds responsibility over the nation's thousands of nuclear weapons amongst other responsibilities. Τον έθνεμο υπερασπιστή της κρίσης ορυκτών καυσίμων και διευθύνοντα σύμβουλο εταιριών πετρελαίου και φυσικού αερίου, αρνητή της κλιματικής αλλαγής Chris Wright, επέλεξε ο Ντόναλντ Τραμπ για υπουργό ενέργειας, ο οποίος αναμένεται να υποστηρίξει το σχέδιο μεγιστοποίησης της παραγωγής πετρελαίου.